Γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά. TCL 40 Next Paper. Μια συσκευή για την οποία μίλησαν οι περισσότεροι YouTubers με διθυραμβικά σχόλια, ειδικά τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Πρόκειται για μια super μέτρια συσκευή σε όλα, με ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό στην οθόνη της που αξίζει να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Πάμε να δούμε το unboxing και επιστρέφουμε. Καταρχήν η συσκευούλα είναι αυτή εδώ. Σχετικά λεπτή, σχετικά ελαφριά, μεγάλη σε μέγεθος, με μια οθόνη 6,78 ίντσες. Είναι το TCL 40 Next Paper, το 4G μοντέλο, γιατί το 5G έχει λίγο διαφορετικό κόψιμο στην κάμερα. Μοιάζουν ναι μεν πολύ μεταξύ τους, αλλά διαφέρουν σε μέγεθος οθόνης, σε κόψιμο κάμερας και φυσικά σε συνδεσιμότητα. Εδώ μιλάμε καθαρά για μια 4G συσκευή. Θα ξεκινήσω από τα απλά. Πίσω έχει ένα ματ φινίρισμα, γυαλιστερο ματ φινίρισμα, κάνει ωραία εφέ όταν πέφτει πάνω το φως. Πλαστική προφανώς η συσκευή. Έχει 3,5 jack στο κάτω μέρος και USB-C για να φορτίσει. Φορτίζει αρκετά γρήγορα με 33W φόρτιση. Πίσω θα βρείτε το module των καμερών για το οποίο θα σχολιάσουμε. Έχει στερεοφωνικά ηχεία, την καμερούλα, τη selfie κάμερα στο κέντρο. Και η ιδιαιτερότητά του είναι η οθόνη. Ως συσκευή δεν έχει να επιδείξει τεχνολογικά τουλάχιστον κάτω από την οθόνη κάτι το ιδιαίτερο. Α, και το δακτυλικό αποτύπωμα εδώ στο κουμπί, στο power button. 8 GB RAM έρχεται η συγκεκριμένη έκδοση, συν 8 GB που μοιράζεται από τον αποθηκευτικό χώρο των 256 GB που έχει, οπότε σύνολο και καλά 16. Να πω ότι ο αποθηκευτικός του χώρος είναι τεχνολογία USF2, οπότε δεν μιλάμε για τίποτα τρομερές επιδόσεις. Φοράει πάνω έναν ανεμικό MediaTek Helio G88, ο οποίος είναι, παιδιά, ένας επεξεργαστής, όχι mid-range, είναι κάτω από την κατηγορία του mid-range και δείχνει ότι δυσκολεύεται και ακόμα και σε απλές καθημερινές εργασίες. Δεν είναι ένας επεξεργαστής το οποίο θα σας πάει για πολλά χρόνια ή θα του ζητήσετε να κάνει πολλά πράγματα. Στο θέμα των επιδόσεων, παιδιά, η συσκευή δεν έχει επιδόσεις.
θα κάνει τις καθημερινές εργασίες χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος δεν έχει απαιτήσεις. Για δεύτερη, τρίτη συσκευή είναι ok. Για καθημερινή και μόνιμη συσκευή, εγώ δεν θα την πρότεινα. Δεν μπορεί η συσκευή να αποδώσει καλά. Ο επεξεργαστής φοράει ο Helio G88, δεν τραβάει, πραγματικά δεν τραβάει. Τις βασικές εργασίες, email, browsing, social media, χάρτες, Google Maps, κάνα Spotify, θα τα καταφέρει, θα τα κάνει όλα. Ακόμα και παιχνιδάκια. Θα τα κάνει όλα, αλλά θα τα κάνει όχι όλα μαζί. Ξεχάστε επί της ουσίας το multitasking. Είναι ένα κινητό το οποίο υδρώνει από τα αποδυτήρια. Θα το δείτε, θα δείτε στην πράξη όμως τι σημαίνει όλο αυτό. 32 MP η selfie κάμερα και 50 ολόκληρα MP η πίσω κύρια κάμερα, η οποία μπορεί να τραβήξει μέχρι Full HD βίντεο. Τα MP μοιάζουν πολλά, το έχω πει 1.000.000 φορές, δεν παίζουν κανένα ρόλο στην τελική ποιότητα της φωτογραφίας, όπως δεν παίζουν κανένα ρόλο και εδώ. Μιλάμε για μια συσκευή η οποία τιμολογείται γύρω στα 200 ευρώ, μπορείτε να τη βρείτε και πιο κάτω, οπότε μην περιμένετε θαύματα. Από θέμα ήχου, τα στέρεο ηχεία που έχει, ένα κάτω, ένα πάνω, το ακουστικό χρησιμεύει ως δεύτερο ηχείο, δίνουν αρκετά καλό αποτέλεσμα, εγώ ήμουν ευχαριστημένος, για να δείτε ένα βιντεάκι, να ακούσετε λίγο μουσική. Όση συσκευή, ξαναλέω, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο τεχνικά, από θέμα επιδόσεων τουλάχιστον, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο από θέμα software. Ένα πράγμα το οποίο με χάλασε είναι ότι σαν συσκευή έρχεται με πολλά άχρηστα πράγματα μέσα, πολύ bloatware. Με ενόχλησε αυτό. Έχουμε εδώ hot apps και μας έχει από το Twitter, το Instagram μέχρι διάφορα παιχνιδάκια, Text or Die, Food Panda κτλ. Πολύ άχρηστη εφαρμογή, ευτυχώς μπορείτε να τις αφαιρέσετε, αλλά είναι κάτι το οποίο προσωπικά είχα να το δω πολύ καιρό σε κινητά που εισάγονται επισήμως στη χώρα μας και με ενόχλησε. Έχει πολύ άχρηστο πράγμα μέσα. Σαν συσκευή μπορείτε να δείτε από εδώ τη διαφορά που έχει η οθόνη. Η οθόνη του προσομοιώνει, έχει κάποια extra layers πάνω η οθόνη και προσομοιώνει σε εμφάνιση, προσπαθεί να προσομοιώσει το ηλεκτρονικό χαρτί. Τις e-ink οθόνες, χωρίς να είναι προφανώς μία τέτοια. Είναι μία απλή IPS οθόνη στα 90Hz και το συγκεκριμένο είναι Full HD ανάλυση. Το 5G μοντέλο έχει μικρότερη ανάλυση. Είναι τελείως διαφορετική σαν οθόνη από ό,τι έχετε δει μέχρι σήμερα. Είναι matte, δεν αντανακλά το φως από λάμπες, ήλιο κτλ. Οπότε είναι πολύ πιο άνετη στο να τη δείτε. Και έχει και τρία διαφορετικά modes. Το ένα mode είναι, θα τα δείτε κιόλας με κοντινά πλάνα, το ένα mode είναι η κανονική του οθόνη, όπου έχει αρκετά καλά χρώματα, θα περίμενα να είναι πιο ξεβαμένα, πιο ξεπλυμμένα, ενώ δεν είναι. Είναι το κανονικό λοιπόν mode, όπου συμπεριφέρεται ως μια φυσιολογική οθόνη, με το πλεονέκτημα το ότι δεν έχει αντανακλάσεις. Το δεύτερο mode είναι το mode του ηλεκτρονικού χαρτιού, που προσπαθεί να προσομοιώσει το ηλεκτρονικό χαρτί με όλα τα χρώματα, και το τρίτο mode είναι το full ηλεκτρονικό χαρτί, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει την οθόνη σε μία ασπρόμαυρη, πάλι με εξομοίωση ηλεκτρονικού χαρτιού. Το ξαναλέω, επειδή κάποιοι είπαν ότι είναι e-ink η συγκεκριμένη οθόνη, δεν είναι, είναι μία IPS οθόνη με software της TCL επάνω, το οποίο βοηθάει όλη αυτή τη διαδικασία. Στην πράξη τώρα, πώς είναι η εμπειρία χρήσης με τη συγκεκριμένη οθόνη, γιατί σε αυτήν εδώ τη συσκευή, αυτή είναι η μεγάλη της διαφορά και είναι και ο μοναδικός λόγος που αξίζει να την δείτε. Η εμπειρία χρήσης, παιδιά, ειλικρινά, με αυτού του τύπου την οθόνη, η οποία δεν είναι AMOLED, είναι μια IPS, ok, αλλά δεν έχει αντανακλάσεις, είναι λίγο πιο flat, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά, δεν μπορώ να πω ότι τη λάτρεψα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο ξεκούραστη και την ημέρα και τη νύχτα, αν και η φωτεινότητά της δεν μπορεί να χαμηλώσει τόσο όσο θα ήθελα, μπορεί να είναι η συγκεκριμένη υλοποίηση, αλλά γενικά είναι μια οθόνη πολύ άνετη στην καθημερινή χρήση. Θα ήθελα σίγουρα αυτήν εδώ την οθόνη να τη δώσει κάποια πολύ πιο δυνατή συσκευή, έστω με ένα Snapdragon 778, για να μην μπω σε μια ναυαρχίδα. Είναι εξαιρετική η υλοποίηση, είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχετε δει, αν δεν τη δείτε δεν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο σας περιγράφω. Μοιάζει πολύ, θυμίζει από μακριά ηλεκτρονικό χαρτί. Δεν έχει προφανώς τις γωνίες θέασης ενός ηλεκτρονικού χαρτιού.
Δεν έχει τις γωνίες θέασης μιας AMOLED οθόνης, ούτε τη φωτεινότητα που θα πάρετε από μια καλή AMOLED σε εξωτερικό χώρο. Είναι 500 nits μόλις η φωτεινότητα που μπορεί να επιτύχει. Παρόλα αυτά, σε εξωτερικό χώρο, επειδή δεν έχει ακριβώς αντανακλάσεις, τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Είναι ιδανική περίπτωση οθόνης για όποιον διαβάζει πολλά e-books, comics και γενικά καταναλώνει περιεχόμενο σε μορφή κειμένου στο κινητό του και δεν θέλει να πάει στην επιλογή ενός e-book reader για να διαβάζει πάρα πολύ. Και θέλει κάτι φορητό να το έχει στην τσέπη του, να μπορεί να καταναλώνει τα βιβλία του και τα comics του οπουδήποτε, χωρίς να κουβαλάει extra gadgets. Είναι μια καλή λύση, συμβιβασμός μεν σε σχέση με το ηλεκτρονικό χαρτί, αλλά δεν είναι άσχημο, πραγματικά δεν είναι άσχημο. Σε αυτό βέβαια δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το UI που έχει φτιάξει η TCL. Έρχεται με Android 13 και θα πάρει μόνο μία αναβάθμιση, να το έχετε και αυτό στο νου σας. Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι σε γενικές γραμμές η οθόνη του είναι πολύ πιο ξεκούραστη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη έχω χρησιμοποιήσει σε ένα smartphone. Φιλτράρει περίπου το 60% της μπλε ακτινοβολίας out of the box με τις επιστρώσεις που έχει. Είναι πιο ξεκούραστη στο μάτι και στην πράξη, παρόλο που σε απόλυτο σκοτάδι δεν χαμηλώνει τόσο η φωτεινότητα όσο θα ήθελα. Μου μοιάζει πάντα ένα κλικ παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Αλλά είναι μια ξεκούραστη οθόνη για κατανάλωση περιεχομένου. Τα 90 Hz βοηθάνε για να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία, να είναι πιο smooth η κύληση, πιο ομαλή η κύληση, αλλά ο επεξεργαστής δεν μπορεί να τραβήξει. Απλές εργασίες, καθημερινές εργασίες για κάποιον που θέλει μια δεύτερη συσκευή. Μέχρι εκεί, ok. Κατά τα άλλα, πραγματικά αξίζει να δείτε τη συγκεκριμένη οθόνη. Έτσι από περιέργεια δηλαδή. Στο θέμα φωτογραφίας και βίντεο τώρα, 50 MP κύρια κάμερα, 8 MP ultra wide κάμερα και 2 MP, αν δεν κάνω λάθος, μάκρο κάμερα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Α, και 32 MP selfie κάμερα. Όλες οι κάμερες είναι κάτω του μετρίου. Η κύρια κάμερα των 50 MP θα δώσει την ημέρα με καλή ηλιοφάνεια ικανοποιητικές φωτογραφίες και τέλος. Ικανοποιητικές, έτσι. Θα κάψει τα λευκά, θα έχει κακή διαχείριση του white balance, δεν θα έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Η selfie κάμερα τα ίδια και χειρότερα, εκεί και αν δείτε κάψιμο, ας πούμε, του ουρανού, του white balance, του κορεσμού, εν πάση περιπτώσει. Μέτριες φωτογραφίες, μέτριες προς κακές θα τις έλεγα, ειδικά όσο πέφτει το σκοτάδι. Είναι αστείο να αναφερθώ στην ultra wide κάμερα, με ταξίδεψε πίσω τουλάχιστον 5 χρόνια. Δείτε και τα δείγματα, βλέπετε και τα δείγματα. Δεν νομίζω ότι σαν συσκευή μπορεί να τα αποκριθεί φωτογραφικά για κάποιον ο οποίος ψάχνει μέτριες έως καλές φωτογραφικές επιδόσεις. Θα κάνει τη δουλειά του προφανώς διαδικαστικά, αλλά αν ήθελα να τραβήξω φωτογραφίες που να τις κρατήσω για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες και να μπορώ να τις τυπώσω ή να τις δώσω σε μεγάλες αναλύσεις και σε μεγάλες οθόνες, δεν θα επέλεγα το συγκεκριμένο κινητό για να αποτυπώσω τις στιγμές μου. Επίσης για το βίντεο να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ μέτρια. Full HD βίντεο μπορεί να τραβήξει στα 30 fps, χωρίς καμία μα καμία σταθεροποίηση με καμία από τις κάμερες του. Αυτό είναι αρνητικό, θα πάρετε πολύ μέτριας ποιότητας βίντεο με μέτριο ήχο. Η συσκευή τραβάει μέχρι Full HD ανάλυση στα 30 fps, χωρίς καμία ιδιαίτερη σταθεροποίηση εικόνας. Δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα τη μέρα, αλλά μην περιμένετε σπουδαία πράγματα. Μιλάμε για μια απλή συσκευή, οικονομική, θα την έλεγα low end. Αυτή είναι η ποιότητα εικόνας που τραβάει. Δείτε τα παραδείγματα. Τώρα εδώ έχω από πίσω μου τον ήλιο. Δεν είναι πολύ καλό το παράδειγμα. Κάτι να γυρίσω. Η εικόνα ικανοποιητική για την καθημερινότητα. Αυτή εδώ είναι η κύρια κάμερα της συσκευής. Είπαμε Full HD στα 30 fps, χωρίς σταθεροποίηση εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε την Ultra Wide. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με την Ultra Wide κάμερα, πάλι Full HD ανάλυση στα 30 fps. Διεκπεριωτικά σας λέω, την ημέρα θα σας δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, όχι προφανώς για να κάνετε διάφορες δημιουργίες, αλλά για να αποτυπώσετε την στιγμή, τη μέρα σας. Γενικά η συσκευή μοιάζει να ζορίζεται, να δυσκολεύεται στις γρήγορες εναλλαγές εικόνας, σαν να χάνει καρέ, τουλάχιστον κατά την μαγνητοσκόπηση. Θα δούμε αν αυτό ισχύει και στην πράξη.
αλλά εδώ φαίνεται ο αδύναμος επεξεργαστής που φοράει η συγκεκριμένη συσκευή της TCL. Παραδόξως, ενώ μιλάμε για μια συσκευή με IPS οθόνη, η μάτ επίστρωση την βοηθάει να είναι ιδιαίτερα ορατή, ακόμα και κάτω από έντονη ηλιοφάνεια. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τις AMOLED οθόνες, οι οποίες πρέπει να φτάσουν σε πολύ ψηλό επίπεδο φωτεινότητας για να είναι ορατές. Εδώ η κατάσταση είναι σχετικά βελτιωμένη. Πράγμα το οποίο με εξέπληξε ευχάριστα, γιατί δεν το περίμενα. Και εδώ αντίστοιχα βίντεο με τη selfie κάμερα, πάλι Full HD στα 30 fps, και τα άσπρα, το βλέπετε κιόλας από την έντονη ηλιοφάνεια, μέτρια χρώματα, κακό white balance, πολύ κακό θα έλεγα, μια καμερούλα καθαρά διεκπαιρεωτική για να κάνετε κάποια βιντεοκλήση μέχρι εκεί. Ακόμα και τα social media δεν είμαι σίγουρος ότι θα σας ικανοποιήσει αν θέλετε να αποστάρετε γενικά σε TikTok, Instagram κτλ. Γενικά μια μετριότητα. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι μια συσκευή την οποία θα αγοράσεις για τις επιδόσεις της, είτε σε θέμα ταχύτητας, είτε σε θέμα φωτογραφίας και βίντεο. Είναι μια συσκευή την οποία θα την αγοράσεις για να κάνεις τη δουλειά σου και να καταναλώνεις περιεχόμενο με την κατά τα άλλα εξαιρετική οθόνη και διαφορετική οθόνη που έχει η συγκεκριμένη συσκευή. Αν αξίζει να δώσετε 200 ευρώ περίπου που κοστίζει αυτή η συσκευή, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζει αυτά τα χρήματα. Αν είχε λίγο καλύτερο hardware, θα μιλούσαμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβλέψει το φωτογραφικό κομμάτι, αν και με λίγο καλύτερο επεξεργαστή θα είχε και καλύτερες επιδόσεις στη φωτογραφία και στο βίντεο, αλλά και γενικότερα στην διαχείριση των εφαρμογών, στην ταχύτητα με την οποία εκτελεί τις εφαρμογές. Στα 200 ευρώ δεν είναι κλεψιά, αλλά δεν είναι και το πιο value for money κινητό που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Αν καταναλώνετε περιεχόμενο, είναι μια καλή λύση λόγω της οθόνης της. Θα τη λατρέψετε όσοι διαβάζετε, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς. Θα την λατρέψετε. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βρίσκω κανέναν, μα κανένα πραγματικά λόγο, να πάτε σε αυτήν εδώ τη συσκευή. Στα 200 ευρώ μπορείτε να βρείτε καλύτερες συσκευές, με καλύτερες επιδόσεις, καλύτερη ποιότητα σε όλους τους τομείς. Αυτά από το TCL 40 Next Paper, το 4G μοντέλο, είπαμε, είναι το πιο όμορφο με την πιο μεγάλη οθόνη. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!